Ο Χανδακάρης Μανώλης, βοηθός προπονητή του αθλητικού ομίλου Βαθύ στο εφηβικό τμήμα, μιλάει για την εξαιρετική πορεία της ομάδας του, η οποία διεκδικεί το φετινό πρωτάθλημα. Επίσης, αναφέρεται στην κρίση του καλλιμνιακού ποδοσφαίρου λόγω της οικονομικής κρίσης και της ενασχόλησης των παιδιών με άλλες δραστηριότητες. Αυτής είναι ο Νίκος ο Γιαμαίος, απλώς εγώ είμαι βοηθός του. Η πορεία της ομάδας φαίνεται από τη δουλειά που κάνει ο coach. Αυτά τα παιδιά τα έχει πάρα πολύ καιρό, τα δουλεύει καθημερινά στο γήπεδο και σιγά σιγά φαίνεται η δουλειά που κάνει. Πώς και ένα μικρό μέρος όπως το Βαθύ παράγει τόσο αξιόλογη εφηβική ομάδα? Γνωρίζοντας ότι ένα μικρό μέρος δεν είναι καλύτερο. Βέβαια όλα τα παιδιά από το Βαθύ. Έχουμε κάποια παιδιά από το Βαθύ, αλλά κάποια άλλα παιδιά είναι από την πόλη. Παρόλο που, όπως μας είπατε, είστε ο βοηθός του κύριου Γιαμαίου, βλέπουμε ότι και στο σημερινό παιχνίδι, στη θέση του, κουτσάρετε άψογα την ομάδα σας, κερδίζετε με πολύ όμορφα γκολ και γενικά η ομάδα σας αποδίδει ένα εξαιρετικό ποδόσφαιρο, που προφανώς αυτό σημαίνει ότι και εσείς είστε βαθύς γνώστης του ποδοσφαίρου. Ναι, εντάξει, έχω παίξει και εγώ πάρα πολλά χρόνια. Έχετε αγωνιστεί στον Καλλιμνιακό και σε άλλες. Στον Καλλιμνιακό έχω παίξει και στον Βαθύ έχω παίξει. Έχω παίξει πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, το γνωρίζω, ας πούμε, το αντικείμενο. Αλλά η δουλειά αυτή όλη που βλέπετε ανήκει βέβαια στα παιδιά που δουλεύουν καθημερινά στο γήπεδο και στον προπονητή τους, τον Νικόλα τον Γιαμαίο. Η δουλειά, τα συγχαρητήρια αξίζουν στα παιδιά. Στα παιδιά πρωτίστως και δευτερεύουν στον προπονητή. Πώς άνθρωπος που έχετε αγωνιστεί και στην ιστορική ομάδα του Καλλιμνιακού, τι είναι αυτό που στερεί σε αυτή την ένδοξη και ιστορική ομάδα της Δωδεκανήσου να παίζει ποδόσφαιρο σε μεγαλύτερες κατηγορίες από αυτή που βρίσκεται τώρα? Και εννοώ σε εθνική κατηγορία, προφανώς. Εντάξει, κοιτάξτε, τώρα πλέον περνάει μία κρίση, ας πούμε, το νησί του Σκαλίμνου ποδοσφαιρικά εδώ και κάποια χρόνια. Δεν βγαίνουν, ας πούμε, τα ταλέντα που υπήρχαν παλιά. Πιστεύω όμως τώρα, τα τελευταία πάλι 2-3 χρόνια, κάτι γίνεται με τις ακαδημίες, και ο Βαθύς και ο Καλλιμνιακός και η καινούργια ακαδημία που έχει ξεκινήσει. Δουλεύουν πλέον τώρα στις σωστές βάσεις και πιστεύω, ας πούμε, στο μέλλον πάλι ότι το καλλιμνιακό ποδόσφαιρο θα δείξει πάλι κάποια πράγματα καλά όπως ήταν στο παρελθόν. Σε σχέση με το Στίβο που ανθεί πάντα στην Κάλυμνο, γιατί όχι και στην Κάλυμνο τα ταλέντα, που υπάρχουν σίγουρα ταλέντα και τα βλέπουμε σήμερα που είναι εξαιρετικά παιδιά, να μην φτάσουν και αυτά τα παιδιά σε ψηλότερο επίπεδο από αυτά τουλάχιστον που είναι στο Στίβο, κοιτάξτε, που έχετε πολύ καλούς αθλητές και αθλήτες. Υπάρχει τώρα μια διαφορά, ας πούμε, ότι τα παιδιά πλέον τώρα έχουν τόσες πολλές ανασχολήσεις με τα φροντιστήρια, με τα μαθήματα. Βλέπεις τώρα αυτά τα παιδιά τώρα τα δουλεύουμε, ας πούμε, 5-6 χρόνια. Όταν θα φτάσουν, ας πούμε, σε μια ηλικία που είναι 17-18 πλέον, αρχίζουν μετά όλα τα παιδιά, φεύγουν στις σπουδές. Και το ποδόσφαιρο βέβαια είναι σε δεύτερο μοίρα και γι' αυτό δεν υπάρχει ροή ταλέντων, ας πούμε. Θεωρείτε ότι και επειδή στην Κάλυμνο δυστυχώς υπάρχουν ελάχιστες ποδοσφαιρικές ομάδες, αυτό αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου? Γιατί είστε ο Καλλιμνιακός και το Βαθύ. Δεν έχετε, ας πούμε, την πολυτέλεια που τουλάχιστον έχουν εδώ στην ΚΟ 8-10 ομάδες? Νομίζω ότι δεν αξίζει, δηλαδή δεν χρειάζεται και παραπάνω. Αφού και αυτές οι δύο ομάδες που υπάρχουν, ας πούμε, δύσκολα συντηρούνται. Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα ήθελα και από οικονομικής άποψης και από στελέχωση ποδοσφαιριστών. Οι Καλλίνοι υποστηρίζουν το ποδόσφαιρο ή έχουν απομακρυνθεί τα τελευταία χρόνια βάσει και της εμπειρίας σας και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής? Εντάξει, τα χρόνια είναι δύσκολα. Σίγουρα ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του, έχει προβλήματα βιοποριστικά. Εντάξει, όσο μπορεί, ας πούμε, ο φίλαθλος κόσμου της Καλλίμνου υποστηρίζει τις ομάδες. Όσο μπορεί, τις υποστηρίζει. Αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι στην πρώτη θέση μαζί, αν δεν κάνω λάθος, με τον Όμιλο Αθλοπαιδιών. Ναι. Η συνέχεια. Θα ήθελα να μας κάνετε μια πρόβλεψη που προφανώς σαν προπονητής δεν θέλετε να κάνετε προβλέψεις, αλλά με την μέχρι τώρα πορεία της ομάδας σας και της άλλης διοικητρίας του τίτλου. Εντάξει, σίγουρα και οι Αθλοπαιδιές έχουν και εκείνη μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έτσι, ο Γιάννης Μανίσογλου και αυτός κάνει ένα εξαίρετο έργο. Εμείς θα πηγαίνουμε παιχνίδι μέχρι το τέλος. Αυτά τα παιδιά που βλέπουμε σήμερα που αγωνίζονται έχουν δεχθεί πρόσκληση να αγωνιστούν σε μεικτές ομάδες, 12 Κοιτάξτε,
Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το κοιτάξουμε εμείς στο Βόρειο Συγκρότημα, γιατί βλέπετε, ας πούμε, και εσείς ότι υπάρχουν και εδώ ταλέντα, πάρα πολλά, αλλά σε εμάς, ας πούμε, δεν καλάνε παιδιά στις μιχτές. Δηλαδή, έρχονται μία φορά το χρόνο, ήρθαν στην Καρδάμενα, είδαν ένα παιχνίδι και τέλος. Και αποκλείσανε, ας πούμε, όλα τα παιδιά. Δηλαδή, δεν τους δίνεται η ευκαιρία και αυτά. Δεν τους δίνεται ένα κίνητρο να πάνε κάπου παραπάνω τα παιδιά αυτά για να αναδειχτούν. Σας ευχαριστώ. Είναι και αυτό ένα θέμα. Ο τελευταίος λόγος σε εσάς. Εύχομαι στο φίλαθρο κόσμο και σε όλες τις ομάδες να πετύχει ο καθένας τους στόχους του και υγεία πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα υγεία.